Συντρόφισσες και σύντροφοι. Μα ένα λεπτό. Δεν περίμενα. Κύριε, διακόψε το μικρόφωνο. Ψυχραιμία. Θεοδώρα. Μισό λεπτό. Η συντρόφισσα Τσάκρη μου παρέδωσε ένα στικάκι. Λέει με 1.900 υπογραφές. Οφείλω να πληροφορήσω όλο το σώμα. Σε όλα τα συνέδρια η πλειοψηφία και η μειοψηφία διαπιστώνεται με ψηφοφορίες των παρόντων ή αυτών που ψηφίζουν με Zoom. Όχι με συλλογές υπογραφών. Σύντροφε Παπά, έχεις το λόγο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε προλάβει και εμείς να ζήσουμε στιγμές δύσκολες, στιγμές κρίσιμες, συνέδρια από τα οποία, δικά μας συνέδρια από τα οποία, κρίνονταν και η τύχη της χώρας. Δεν περίμενα ότι θα έρθει η στιγμή που θα είμαι στο βήμα ενός συνεδρίου και θα αναγκαστώ να καλέσω το σώμα να προστατέψει το κόμμα μας από τον οργανωμένο τραμπουκισμό. Να προστατεύσει το κόμμα μας από την οργανωμένη προσπάθεια διάλυσης των διαδικασιών. Είναι ανάγκη να σηκωθεί ένα τείχος, να δει ένα τέλος απόψε στην αθλειότητα, στην ασέβεια απέναντι στην ιστορία μας. Ας το πάρουν απόφαση λοιπόν όσοι νομίζανε ότι αυτός ο χώρος δεν έχει αντοχές, ότι αυτός ο χώρος δεν έχει ιστορία, ότι αυτός ο χώρος δεν έχει τα στελέχη, ότι αυτός ο χώρος δεν είναι αυτός που γέννησε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή του 2015. Ακόμα και μέσα στην ένταση. Και να το ξέρουν οι εγκάθετοι, να το γνωρίζουν, ότι θα πάρουμε τις αποφάσεις μας με ψυχραιμία και όχι με το θυμικό. Θα σηκώσουμε ασπίδα προστασίας απέναντι στην ιστορία μας, απέναντι στις ανάγκες της χώρας, απέναντι στον προοδευτικό κόσμο που περιμένει από μας επιτέλους σοβαρότητα, εξωστρέφεια, συμμετοχή και δημοκρατία. Και έρχεται σε τέτοιες κρίσιμες ώρες να σκεφτούμε ξανά, συντρόφισσες και σύντροφοι, ποιο είναι το ιδεολογικό και πολιτικό οπλοστάσιο. Να θυμηθούμε, γιατί κάποιοι θέλουν να ξεχάσουμε, το πώς ένα μικρό κόμμα της αριστεράς αγκάλιασε τις λαϊκές προσδοκίες και έγινε κόμμα πρωταγωνιστής, κόμμα κυβερνητικό, ξελάσπωσε τη χώρα. Να θυμηθούμε και να φυλάξουμε
ως κόρη οφθαλμού το οπλοστάσιό μας το ιδεολογικό, γιατί είμαστε μια ευρωπαϊκή δύναμη. Είμαστε μια δύναμη που αγκαλιάζει τα κινήματα του λαού. Είμαστε μια δύναμη που πρωταγωνιστεί όταν χτίζονται τα μέτωπα τα πολιτικά. Ακόμα θέλω με απόλυτη ψυχραιμία να απευθυνθώ σε αυτούς που νομίζουν ότι θα τραμπουκίσουν και εμένα προσωπικά. Να ξανασυστηθούμε. Πολύ ισχυρότερα συστήματα δοκίμασαν να μας γονατίσουν στο παρελθόν. Ματαιοπονούν οι φωνασκούντες. Ας επιλέξει λοιπόν ο καθένας τη δουλειά την οποία θέλει να κάνει. Και ας συνεχίσουμε. Όταν ξέσπασε το κίνημα των αγανακτισμένων, σας υπόσχομαι ότι θα έρθω σε σημεία που ενδιαφέρουν και τους φωνασκούντες. Αλλά αυτά που θέλω να πω, θα τα πω. Θέλω να θυμίσω λοιπόν ότι όταν ξέσπασε το κίνημα των αγανακτισμένων, εμείς ήμασταν το μόνο κόμμα που σεβάστηκε τη λαϊκή οργή. Δεν κινήθηκε απέναντι στη λαϊκή οργή με καχυποψία. Δεν την κατήγγειλε, την αγκάλιασε και στο τέλος την εξέφρασε. Τώρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, στην περίοδο που κάποιοι θέλουν να συκοφαντήσουν, την περίοδο του μεγάλου αγώνα και της διακυβέρνησης 2015-2019, και όποιος αυτή την περίοδο τη συκοφαντεί θα μας βρει απέναντι τείχος αδιαπέραστο, ακόμα κι αν έχει περάσει πρόσκαιρα μέσα στις γραμμές μας. Την αυτοκριτική μας θα την κάνουμε εμείς. Χάρη στους αντιπάλους μας δεν θα κάνουμε. Πρέπει, συντρόφοι σας και σύντροφοι επίσης, να πούμε και να παραδεχτούμε ότι την περίοδο 19-23, θα κάνω μόνο μια παρένθεση, ακούστε, έχουμε προλάβει όλοι και έχουμε ζήσει εντάσεις. Αυτό το πράγμα δεν το έχουμε ξαναδεί σε συνέδριο. Και δεν το έχουμε ξαναδεί διότι είναι σαφές ποια είναι η πηγή των αναταραχών. Απευθυνόμαστε ξανά σε όσους οργανώνουν και υλοποιούν τέτοιου τύπου σχέδια. Ματαιοπονούν, θα πέσουν στο κενό. Μετά τη διακυβέρνησή μας, σύντροφισσες και σύντροφοι, πήραμε 32% το 2019. Το 2019 ήταν ένα δάνειο, το οποίο δεν αξιοποιήσαμε δυστυχώς. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Και κάναμε και άλλα λάθη. Δεν ολοκληρώσαμε το μετασχηματισμό μας. Δώσαμε δυστυχώς συνένεση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη στο θέμα της πανδημίας, λέγοντας ότι και εμείς θα βάζαμε τους ίδιους. Και βεβαίως συγκεντρώσαμε ένα μαξιλάρι ασφαλείας πολύ παραπάνω από όσο χρειαζόταν. Πρέπει να δούμε αυτή την αλήθεια κατάματα και να αναμετρηθούμε με τις δυσκολίες που έρχονται.
Και ερχόμαστε, συντρόφισσες και σύντροφοι, στο 2024, το οποίο στις ευρωεκλογές μας έδωσε ένα αποτέλεσμα κάτω από τις προσδοκίες μας. Ήταν όμως ένα αποτέλεσμα το οποίο μας έδινε τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσουμε εκ νέου. Μας έδινε τη δυνατότητα να πάρουμε πρωτοβουλίες. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Δυστυχώς έπεσε λάδι στη φωτιά από συγκεκριμένη μεριά. Και αυτό πρέπει να το πούμε ευθέως. Και επιτρέψτε μου να πω ανοιχτά την άποψή μου ως οφείλω και να ανταποκριθώ αυτονόητα στο καθήκον που απορρέει από τη θέση από την οποία υπηρετώ, τη θέση του Προέδρου της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Σημείο πρώτο. Στα λάθη δεν απαντάς με προαποφασισμένες διαφωνίες ή με εμπριστικές δηλώσεις στα μίντια, αλλά στα όργανα του κόμματος. Σημείο δεύτερο. Τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ ήταν και είναι πεντακάθαρα και κρυστάλλινα. Άλλα κόμματα έχουν κατηγορηθεί με τεκμήρια για μαύρα ταμεία. Σημείο τρίτο. Έχουμε ζήσει πολλές και μεγάλες συγκρούσεις. Ακόμα και όταν χώριζαν οι δρόμοι μας, αυτό το αποφασίζαμε με τρόπο πολιτικό και όχι δια της δικαστικής οδού. Όχι με εξώδικα, όχι με μηνύσεις. Σημείο τέταρτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι κόμμα ενιαίο και πολυτασικό με ένα και αδιαίρετο μητρό μελών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία δεν ανήκει σε κανέναν μας. Δεν ανήκει σε μένα, δεν ανήκει στη Ράνια Σβίγκου που είναι γραμματέας, δεν ανήκει στους βουλευτές, δεν ανήκει στα στελέχη. Εμείς ανήκουμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ανήκουμε στη ζωντανή αυτή ιστορία του αγωνιζόμενου λαού. Και δεν θα επιτρέψουμε ούτε την ασέβεια, ούτε το σφετερισμό. Ακούμε πολλούς και πολλές να λένε ότι είναι αντισυστημική. Τι σε καθιστά αλήθεια αντισυστημικό? Το να λες ότι είσαι ενάντια στο σύστημα ή να διευκολύνεις με τις επιλογές σου τη διαιώνιση των πολιτικών του Μητσοτάκη? Ο Μητσοτάκης θέλει κατακερματισμένη αντιπολίτευση. Τα σενάρια λοιπόν για νέα κόμματα που ακούγονται ή γράφονται από διάφορες μεριές είναι η χαρά του συστήματος. Εμείς κόμμα έχουμε, θα το δυναμώσουμε, θα το ενισχύσουμε, θα το διευρύνουμε, θα το ξανακάνουμε νικηφόρο. Τα σενάρια για άλλα κόμματα θα μας βρουν στεναρά απέναντι. Όποιος δε τολμήσει να στερήσει από το ΣΥΡΙΖΑ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα κουβαλά ένα ιστορικό στίγμα, μια απόλυτη πολιτική απαξία. Ρωτάνε κάποιοι, μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να επανέλθει? Απαντάμε φωναχτά ναι. Απαντάμε με αποφασιστικότητα ναι. Έχουμε το ιδεολογικό, το πολιτικό, το προγραμματικό οπλοστάσιο. Έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία και πριν και τώρα δουλεύει πυρετοδός. Ένα παράδειγμα θα σας πω μόνο και ας το σκεφτούνε και οι φωνασκούντες και οι διαμαρτυρόμενοι. Υπάρχει το κίνημα των εποχικών πυροσβεστών. Στο πλευρό αυτού του κινήματος βρέθηκε το κόμμα μας από την πρώτη στιγμή. Βρέθηκαν και τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Προσέξτε. Βρέθηκε και το ΠΑΣΟΚ. Βρέθηκε και η Νέα Αριστερά. Βρέθηκε και η Πλεύση Ελευθερίας. Βρέθηκε και το ΚΚΕ. Ήταν το κόμμα μας όμως το μόνο
που πήρε την πρωτοβουλία, η οποία αντιμετωπίστηκε θετικά, για κοινή νομοθετική παρέμβαση των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης για να λυθεί το εργασιακό ζήτημα των πυροσβεστών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε τα όπλα, έχουμε τις διαδικασίες και θα ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον τους υποψηφίους πρόεδρους του κόμματος, τις ιδέες τους, τις προτάσεις τους για το πώς αυτό το κόμμα θα επανενωθεί, θα προχωρήσει στην οργανωμένη του εξωστρέφεια και θα ξανακερδίσει τις πληγωμένες καρδιές του αριστερού και προοδευτικού κόσμου. Γίνετε συντρόφισσες και σύντροφοι εσείς το τείχος προστασίας της ιστορίας μας. Γίνετε η πολλαπλασιαστική δύναμη που από αύριο θα ξαναβγάλει το ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε γειτονιά, σε κάθε χώρο δουλειάς. Και όσα περάσαμε θα είναι μία ανάμνηση κακή, ένα μάθημα για τους λαμπρούς δρόμους του μέλλοντος. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στο συνέδριό μας. Να είστε καλά. Ο σύντροφος Γκλέτσος έχει το λόγο.